Πίσω μας είναι ο παραδοσιακός οικισμός της Λίνδου, ο οποίος είναι αμφιθεατρικά χτισμένος κάτω από την Ακρόπολη της Λίνδου. Η Λίνδος είναι ο παραδοσιακός οικισμός της Ρόδου, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών που συντεριάζει μοναδικά την ιστορία με την τέχνη. Αρμόδια για να μας μιλήσει για αυτό το ενδιαφέρον πάντρεμα είναι η κυρία Μέρη Καμπουροπούλου, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο μάθημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για την αγαπημένη μου Λίνδο. Εγώ νομίζω ότι πέρα από τα ιστορικά στοιχεία που σίγουρα η Λίνδος είναι μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας μαζί με την Κάμηρο και την Ιαλισσό. Η Λίνδος είναι πράγματι τέχνη. Όταν την αντικρίσεις για πρώτη φορά, είναι σαν ένας πίνακας που σχίζει και τον βλέπεις μέσα και θέλεις να τον γευτείς. Εκείνο επίσης που ήθελα να ονομάσω τέχνη για τη Λίνδο είναι τα βοτσαλωτά, τα περίφημα χοκλάκια, τα οποία τα λένε λινδιακοί χοκλάκια από τα μικρά πετραδάκια τα οποία μαζεύουν με πολύ υπομονή από τη θάλασσα σε χρώματα άσπρο και μαύρο, τα οποία συντεριάζουν σε διάφορα μοτίβα, πάλι και αυτά από το φυτικό κόσμο ή με διάφορα σύμβολα, πολλές φορές και ο μέανδρος, και κοσμούν όχι μόνο τις αυλές αλλά και τα εσωτερικά των σπιτιών. Είναι λοιπόν σπίτια που τα είχαν καπεταναίοι, γιατί η Λίνδος ήταν μια ισχυρή ναυτική δύναμη και οι πολλοί κάτοικοι, ναυτικοί θα λέγαμε, καπεταναίοι, είχαν τα καπετανόσπιτά τους, τα διόροφα, με το διόροφο πάνω να βλέπει και να γναντεύει και να ελέγχει τα καράβια τους, όπως λέγανε. Αυτά τα καπετανόσπιτα δεν έχουν την αρχιτεκτονική, την αγιοπελαγίτικη, τα κυβό, όπως είναι τα άλλα σε σχήμα κύβου, αλλά είναι επενδεδημένα με πέτρα, τη φυσική πέτρα που βρίσκουμε στη Λίνδο, το λεγόμενο πορόλιθο. Εκείνο που πραγματικά έχει την αξία την ιστορική και την αρχαιολογική είναι η Ακρόπολης της Λίνδου, όπου και εκεί έχουν συναντηθεί από την αρχαιότητα 4ος με 5ος αιώνας, ελληνιστική περίοδος, βυζαντινή περίοδος μέχρι την περίοδο των Ιππωτών. Εγώ νομίζω ότι κάθε σπίτι έχει να πει μια ιστορία. Κάθε σπίτι που έχει συντηρηθεί ή κάποιο σπίτι που έχει διατηρήσει αυτά τα κοιμήλια τα παλιά, από τα φωτιστικά μέχρι τα χαλιά, μέχρι οτιδήποτε ακόμα και σκεύη ή φαναράκια ή οτιδήποτε μπορεί να είναι, τα σπίτια κάνουν ένα μικρό λαογραφικό μουσείο. Και έχει γίνει αυτό όλο το συντέριασμα που όλο μαζί συνυπάρχει και αγναντεύει αυτό το απίθανο πέλαγος, το ωραίο γαλάζιο που εγώ θα το έλεγα το λινδιακό πέλαγος.